Γραμμικό δάσος με εκατοντάδες φυτεύσεις, ανάπλαση 4 μεγάλων χώρων πρασίνου και διάνοιξη του αδιάνοικτου τμήματος της οδού Λαγκαδά περιλαμβάνει το όραμα 4 δημάρχων της Θεσσαλονίκης για την ανάπλαση της περιοχής της επαρχιακής οδού 2, η οποία οδηγεί στο Χορτιάτι μέσω των οδών Λαγκαδά, Βενιζέλου και Ανδρέα Παπανδρέου. Τη σχετική πρωτοβουλία για τη συνεργασία των Δήμων Θεσσαλονίκης, Νεάπολης Σικαιών, Παύλου Μελά και Αμπελοκήπων Μενεμένης ανέλαβε ο Δήμαρχος Νεάπολης Σικαιών, Σίμος Δανιηλίδης. Με τις αναπλάσεις σε 6-7 διαφορετικούς χώρους δεξιά και αριστερά αυτού του άξονα και τη διαμόρφωση χώρων κοινόχρηστων πρασίνου πλατιών, την ανακατασκευή όλου του άξονα με νέα υλικά, ψυχρά υλικά για την προστασία του περιβάλλοντος, την ανακατασκευή όλων των πεζοδρομίων έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα από τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Η πρόταση των Δημάρχων περιλαμβάνει παρεμβάσεις από την πλατεία Δημοκρατία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μέχρι και τον τερματικό σταθμό του ΑΡΣΤ στα Μετέωρα, με ενδιάμεσους σταθμούς στην οδό Λαγκαδά και τις οδούς Βενιζέλου και Παπανδρέου στη Νεάπολη. Είναι ένα έργο μεγάλης σημασίας, γιατί πέρα από το οδόστρωμα, το οποίο είναι σε πολύ κακή κατάσταση, θα είναι ένας διάδρομος δροσισμού, δηλαδή θα αναπτυχθούν, θα υπάρχει δεντροφύτευση, θα υπάρχουν υπογειοποίηση των ομβρίων κτλ. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα πλημμυρικά σε εκείνο το σημείο. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει τη Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι ένα έργο που θα πάει μπροστά τον τόπο. Η πρόταση των 4 Δήμων κοστολογείται στα 19 εκατομμύρια ευρώ και στόχος είναι η ένταξη του έργου στο πρόγραμμα ΟΧΕ, το ΕΣΠΑ 2. Τα κονδύλια είναι δεδομένα από πού μπορεί να βρεθούν, είτε είναι από το ΕΣΠΑ με τις ΟΧΕ, είτε είναι από άλλα τομεακά. Το καλό είναι το ότι με τη διαδημοτική συνεργασία και με τη ΣΜΟΔ που έχουμε πια, την υποστήριξη της ΣΜΟΔ που έχουμε σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, μπορούμε να επεξεργαστούμε πολύ πιο γρήγορα και πολύ αυτό τις απαραίτητες οριμάσεις του έργου. Η πρόταση για τη δημιουργία του διαδρόμου αστικού δροσισμού περιλαμβάνει επίσης διαμόρφωση πάρκου αναψυχής στο τέρμα της αστικής γραμμής 25, ανάπλαση του πάρκου Ρουμανικών στη Νεάπολη, πάρκινγκ στη Λαϊκή Αγορά του Ρίγα Φεραίου και ηλεκτροκίνητη αστική συγκοινωνία.